γίνεται, παιδιά? Wrestling News GR εδώ, είμαι ο Reaper και σήμερα σας φέρνω το review του Raw, του Monday Night Raw, βέβαια, μετά το Payback, Δευτέρα 17 Ιουνίου. Το οποίο show, με μια έτσι γενική ματιά και ολοκληρωμένη για όλο το show, ήταν πολύ καλό, μου άρεσε πολύ, το απόλαυσα σίγουρα πολύ και ίσως είναι και το καλύτερο Raw αυτού του χρόνου. Δεν ξέρω, δεν θέλω να συγκρίνω με αυτό μετά τη WrestleMania. Ήτανε και τα δύο πάρα πολύ καλά shows αυτά. Τώρα για το ποιο είναι το καλύτερο μέχρι τώρα της χρονιάς, θα δώσω τον μπαλάκι σε εσάς να αποφασίσετε. Ο καθένας έτσι καλώς έχει τη δική του άποψη με βάση το τι συνέβη. Πάμε να δούμε όμως σε αυτό το προχθεσινό ρο τι συνέβη. Πρώτα έχουμε τον Alberto Del Rio, τον νέο World Heavyweight Champion, μαζί με τον Ricardo Rodriguez, βέβαια, τον πιστό του ακόλουθο και ring announcer, να κάνει το entrance στο ring. Μας λέει ότι είναι ο νέος World Champion, ότι κέρδισε με την αξία του του World Heavyweight Championship στο Payback ενάντια στον Dolph Ziggler. Κάτι που δεν είναι αλήθεια, έτσι όπως μας το πάσαρε η εταιρεία. Τέλος πάντων, ο Alberto Del Rio με λίγα λόγια γυρνάει heel. Λέει πως τόσο καιρό που κάνει ό,τι κάνει, παλεύει γενικότερα για τους fans, οι fans δεν τον έχουν τόσο υψηλά στα cheers και αυτά, στα χειροκροτήματα, ενώ τώρα που είναι champion δεν θα νοιάζεται τόσο πολύ για τον κόσμο και, όπως είπε, νίκησε τη ζώνη για τον εαυτό του, νίκησε τη ζώνη για τον Alberto Del Rio και όχι για το WWE Universe. Κλασικά, όπως βλέπουμε, γυρνάει heel, όπως είχα πει στο review του Payback, και μετά λέει ότι είναι ο καλύτερος, είπε ότι είναι ο best. Μόλις είπε ότι είναι ο best, λέω εγώ από μέσα μου εκείνη τη στιγμή, CM Punk, αγόρι μου, βγες να του δείξεις ποιος είναι ο best. Και μετά από λίγο, μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, βγαίνει ο CM Punk. Κάνει entrance λοιπόν ο CM Punk, ο Wolverine από τους X-Men έρχεται, ανεβαίνει στο ring μαζί βέβαια με τον Paul Heyman, παίρνει mic μετά από 2-2,5 μήνες και μιλάει με τον Del Rio, του λέει ουσιαστικά ότι κέρδισε την νίκη, ή πήρε την νίκη, συγγνώμη, με την αξία του στο Payback. Δεν είναι και τόσο σίγουρο αυτό, ο Ziggler δεν ήταν 100% όπως τον Punk και το εκμεταλλεύτηκε αυτό, αλλά φυσικά εντάξει, το ίδιο έκανε και ο Ziggler όταν ανοίξε τον Del Rio, το ίδιο έκανε και ο Del Rio όταν ανοίξε τον Punk. Αλλά το κεντρικό νόημα, αυτό που ήθελε να πει ο Punk στο Del Rio, είναι τον προκάλεσε σε match στο Monday Night Raw, στο main event αυτού του Raw. Δεν ξέρω βασικά, δεν ήταν στο main event, δεν τον προκάλεσε στο main event, αλλά τον προκάλεσε σε match έπειτα ο Paul Heyman. Επενεύει και είπε ότι οι πελάτες του δεν παλεύουν δωρεάν, λέγοντας ο CM Punk πολύ απλά να μην αγωνιστεί ενάντια στο Del Rio σε αυτό το Raw. Ο CM Punk του είπε να μην μιλάει, και πως δεν είναι πελάτης του, είναι ο καλύτερος του φίλος απλά. Του κόβει τον αέρα του Heyman σιγά σιγά και μετά η Vin Guerrero μαζί με τον Brad Maddox, τον οποίο έχουμε να δούμε 500.000 χρόνια, δεν ξέρω γιατί. Μία εμφανίζεται τον Brad Maddox, μετά λείπει 3 εβδομάδες. Μία εμφανίζεται, μετά λείπει 3 εβδομάδες, τέλος πάντων. Μας ανακοινώνει Alberto Del Rio World Champ ενάντια στον CM Punk στο main event αυτού του Monday Night Raw και σίγουρα θα ήταν πολύ καλό match. Στη συνέχεια, μετά το opening segment, το οποίο ήταν αρκετά καλό, μου άρεσε, έχουμε τον Wade Barr, τον πρώην Intercontinental Champion, γιατί μετά το Payback έχασε τη ζώνη του αυτή στον Curt Axel, ο οποίος είναι ο νέος IC Champion. Και ήταν προγραμματισμένο να έχουμε το rematch του Barrett, Axel δηλαδή, εναντίον Barrett για την IC ζώνη. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Vin Guerrero πάλι με τον Brad Maddox σε δεύτερο συνεχόμενο έτσι segment κάνουν την εμφάνισή τους και μας ανακοινώνουν πως δεν θα έχουμε Intercontinental Championship match, αλλά ο Barrett θα αντιμετωπίσει αυτό το γύριο. Η Vin Guerrero κάνει την κίνηση που βλέπουμε στην εικόνα. Και ποιον άλλον φανερώνει? Φανερώνει τον Captain Charisma. Ο Christian επιστρέφει στα WWE shows και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος, μου αρέσει ο Christian. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή του επιστροφή, γιατί σκεφτείτε ότι τώρα έχουμε και έξω άλλον έναν μεγάλο mid-card face, τον Kofi Kingston, που σημαίνει ότι η επιστροφή του Christian είναι την κατάλληλη στιγμή. Το match με τον Wade Barrett ήταν πάρα πολύ καλό opening match, μου άρεσε πολύ. Και το match με ήταν καλό, πιστεύω ότι η επιστροφή του Christian μας είχε συνεπάρει εκείνη τη στιγμή, δεν θα το έδειχνε τόσο πολύ την κακή ποιότητα του match. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν κακό το match, ήταν ωραίο match, είχαμε και ένα outside dive από τον Christian και κάποια άλλα dropkicks και κινήσεις από το top rope που δηλώνει ότι ο Christian, να εδώ βλέπουμε το outside dive, δηλώνει ότι ο Christian έχει ακόμα μέσα του πολλά, έχει να δώσει ακόμα πολλά και παρόλο που είναι μεγάλος σε χρόνια, έχει γίνει αρκετό χρονών, ακόμα μπορεί να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, wrestler. Και
Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι ο Κρίστιαν ήταν έτοιμος εδώ και αρκετούς μήνες, νομίζω 2 μήνες ή μπορεί και λιγότερο, να επιστρέψει. Κάτι τέτοιο δεν γινότανε. Γι' αυτό και εγώ ήμουν σε σκέψεις, έλειπε από την ευκαιρία να προσθέσω επειδή είχε τραυματισμό στον ώμο. Γι' αυτό και εγώ ήμουν σε σκέψεις για το πότε θα επιστρέψει, μήπως δεν ξέρουν τι να τον κάνουν και τέτοια. Τώρα που λείπει ο Kofi Kingston, έπρεπε να επιστρέψει, όντως επέστρεψε και γενικότερα και με τον Kofi Kingston μέσα. Πάλι ήθελα να δω τον Captain Charisma γιατί μπορεί να προσφέρει πολλά. Εκτός από το ότι μπορεί να σπρώξει νέα ταλέντα, όπως κάτι παρόμοιο που κάνει ο Chris Jericho, μπορεί να μας δώσει πολύ καλά μάτσεις σε Raw και SmackDown. Κάτι που χρειάζεται το WWE αυτή τη στιγμή και με τις απουσίες που έχει. Ο Christian νικάει αυτό το μάτς με το Killswitch ενάντια στον Wade Barrett και παίρνει την πρώτη του νίκη το 2013. Τώρα εντάξει, το να ανοίξει τον Barrett, άμα με πείραξε, δεν με πείραξε γιατί επέστρεψε ο Christian. Άμα ήταν κάποιος άλλος και νίκαγε τον Barrett, κάποιος ξέμπαρκος, θα με πείραζε κάπως, αλλά πιστεύω θα έχουμε ξανά μάτς μεταξύ τους. Επόμενο μάτς βραδιάς, η Team Road Scholars ξανά κάνει ένα reunite. Θεωρώ την Team Road Scholars να μην έχει διαλύσει, γιατί μία πάει σε ατομικό feud ο Sandow, μετά έχουμε ξανά reunite από την Team Road Scholars. Και θεωρείται πως είναι ομάδα, μία είναι, μία δεν είναι. Τέλος πάντων. Έχουμε handicap match, Team Road Scholars, Κοντήρος και Daniel Sandow, ενάντια στον Celtic Warrior, τον Sheamus. Το μόνο πράγμα που παρακάλαγα και σκεφτόμουν σε όλο το match είναι «Σε παρακαλώ να μην νικήσει ο Sheamus, σε παρακαλώ να μην νικήσει ο Sheamus». Θα ήταν πραγματικά ξεφτύλα έτσι ο Ma και για τον Sandow και για τον Rhodes να χάσουν από τον Sheamus σε handicap match. Την ώρα που είναι τορνέιτο handicap match, έτσι, είναι και οι δύο μέσα στο ring, δεν είναι tag handicap που θα μπορείς να πεις «Εντάξει, ο ένας δεν πρόλαβε να μπει και ανοίξε τον άλλον». Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να το πούμε, αλλά τώρα ήταν και δύο μέσα, δεν υπήρχε δικαιολογία. Είχαν το πάνω χέρι αυτοί σε όλη την αρχή του match, μετά όμως στη μέση εκεί μέχρι να φτάσουμε στο τελειωτικό έτσι σημείο, ο Sheamus κυριαρχούσε με κεφαλαία γράμματα από το K μέχρι το Ε, κυριαρχούσε το match και έκανε white noise, έκανε την κίνηση αυτή που βλέπουμε εδώ στην εικόνα, ήταν έτοιμος για brokick, έκανε ήδη το wake up taunt για να διαλύσει τον Cody Rhodes και να πάρει την νίκη, όμως κάτι τέτοιο έγινε, δεν έγινε και μου άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως το τελειώσανε το match. Την ώρα που πήγε να κάνει brokick λοιπόν ο Sheamus στον Cody Rhodes, ο Damian Sandow, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ήταν έξω από το ring, μπαίνει μέσα ξαφνικά και με ένα roll up, όπως βλέπουμε τώρα στην εικόνα, παίρνει την νίκη ενάντια στον Celtic Warrior. Χαίρομαι πολύ που νίκησε ο Damian Sandow και ο Cody Rhodes. Δηλαδή, πραγματικά όπως είπα, θα ήταν πολύ κακό να χάνανε. Θα ήταν ξεφτύλα. Ο Cody Rhodes βέβαια και πάλι δεν γλίτωσε τόσο πολύ την ξεφτύλα, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Sandow είναι το κύριο πρόσωπο από την Team Road Scholars αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Cody Rhodes τελικά το έφαγε τον Bro Kick μετά, επειδή ήταν εκνευρισμένος ο Sheamus από την ήττα του αφού έχασε με ρόλα, είναι λογικό. Τώρα, τι σκέφτομαι. Πρώτα απ' όλα σκέφτομαι ότι τον Cody Rhodes τον χειρίζονται πιο χάλια και από το Ryder και δεν είναι καθόλου καλό γιατί είναι πολύ καλός wrestler. Δεύτερον, θα συνεχιστεί το feud από τη Fendt Damian Sandow και Sheamus. Θα πάμε σε match στο Money the Bank. Ίσως δεν πάμε στο match στο Money the Bank και συνεχιστεί απλά στα shows μέχρι το Money the Bank και μετά μπουν στα ladder matches για τη βαλίτσα, θα δούμε. Εγώ πάντως θα προτιμούσα να έχουμε match μεταξύ αυτών δύο one on one με κάποιο όμως ενδιαφέρον stipulation. Στη συνέχεια όμως του show και μιλώντας για stipulation έχουμε Randy Orton εναντίον Daniel Bryan. Και η Vic Guerrero έδωσε την ευκαιρία στο WWE Universe να διαλέξει ποιο θα είναι το stipulation για αυτό το match. Οι επιλογές όπως βλέπουμε είναι No Disqualification, No Count Out και 2 out of 3 Falls. Και αντί να διαλέξουν το C, διαλέξανε το No Disqualification. Οκ, okay, τέλος πάντων αφού διαλέξανε το B, κάτι είναι γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν No Disqualification match μεταξύ των δύο partners τη Tag Team του Extreme Rules που αντιμετώπισαν τη Shield για τις Tag Zones και χάσανε βέβαια, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Και έτσι έχουμε match τους σε αυτό το Monday Night Raw. Το match ήταν πολύ καλό όσο κράτησε. Η κρίσιμη στιγμή στο match, το κρίσιμο έτσι σημείο ήταν αυτό εδώ που βλέπουμε στην εικόνα. Ο Daniel Bryan πηδάει για ένα από τα γνωστά του outside dives. Ο Randy Orton όμως αποφεύγει την κίνηση και σπρώχνει τον Daniel Bryan πάνω στο barricade, σε προστατευτικό τέλος πάντων στρώμα. Και ο Daniel Bryan χτυπάει με το κεφάλι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο Daniel Bryan δεν ήταν 100% και δεν μπορούσε να συνεχίσει το match. Όπως τα έκανε χωρίς αυτό το χτύπημα, ο Randy Orton εννοείται πως πήρε πλεονέκτημα από αυτό και έτσι μαζί κιόλας με το ξυλάκι άρχισε να χτυπάει τον Daniel Bryan, καρέκλα ή άλλο όπλο δεν μπήκε στο match, μόνο αυτό εδώ το candlestick.
Παρ' όλα αυτά το μάτς συνεχίστηκε. Ο Ντάνιελ Μπράιν συνέχισε να παλεύει και συνέχισαν να μας δίνουν καλό μάτς. Όμως, όπως και έγινε στο payback με τον Ντόλφ Ζίγκλερ, έτσι και τώρα ο ίδιος γιατρός πήγαινε και ρώτησε τον Ντάνιελ Μπράιν κάθε τόσο μπορείς να συνεχίσεις, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Μας θυμίζει πολύ ένα flashback από το payback και τελικά το match καταλήγει στο να σταματήσει σε no contest, όχι no contest ψέματα, σε ότι ο Ντάνιελ Μπράιν δεν μπορεί να συνεχίσει και ο Όρτον ουσιαστικά παίρνει την νίκη. Ο διαιτητής λοιπόν σταματάει το match. Κάτι που είναι εντελώς μεγάλη τραγική ηρωνία, γιατί το ίδιο θα μπορούσε να είχε συμβεί και στο payback με τον Ντόλφ Ζίγκλερ. Και παρόλο που εκεί ήταν storyline όλος αυτός ο τραυματισμός, είναι ηλίθιο στο payback να μην σταματά το match και μετά να σταματά το match. Και ο Ντάνιελ Μπράιν δεν έλειπε και 5 εβδομάδες από shows. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω τώρα. Μετά ο Ρέντι Όρτον γυρνάει χείλο όπως βλέπουμε και πάει και βοηθάει τον Ντάνιελ Μπράιν. Καταπληκτικό! Μετά συνεχίζουμε με το επόμενο segment, όπου έχουμε την Divas Champion AJ Lee και έχουμε Divas Segment. Πρώτη φορά στα χρονικά, δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ Divas Segment. Είναι μόνη της η AJ στο ring, δεν έχουμε ούτε μυστικό θαυμαστή όπως ήταν με την Caitlyn, γιατί αυτό δεν θα μπορούσαμε να το πούμε μόνο Divas Segment. Είναι μόνη η Divas Champion και κάνει segment, είναι απίστευτο, το βλέπουμε μετά από τόσο καιρό. Και αν το έχουμε δει και ποτέ, δεν είμαι σίγουρος. Και ουσιαστικά καλεί οποιαδήποτε Diva από το locker room και γενικότερα οποιαδήποτε γυναίκα στην αρένα να την αντιμετωπίσει ή να σταθεί μπροστά της, ξέρω εγώ, και να της πει ότι δεν είναι καλή Diva Champion. Και ποια είναι η γυναίκα στην αρένα? Είναι η Stephanie McMahon. Η Stephanie McMahon λοιπόν βγαίνει, κάνει το entrance της και εγώ περίμενα Caitlyn από την αλήθεια να βγει. Τελικά όχι, βγήκε η Stephanie. Έμεινα λίγο εκείνη τη στιγμή. Λέω, τόσο πολύ θα το αναπτύξουν το Diva Segment? Υπάρχει τόσο πολύ αγάπη για το Diva Division ξαφνικά? Και όμως είχαμε face to face segment μεταξύ Stephanie και AJ. Ουσιαστικά η Stephanie της είπε ότι δεν είσαι καλή Diva Champion μέχρι τώρα. Πρέπει να αρχίσεις να φέρεσαι σαν μια πρωταθλήτρια. Γιατί μέχρι τώρα η AJ ξέρουμε το τρελό κορίτσι, το ανέμελο που κάνει συνέχεια βλακίες, στείνει παγίδες και τέτοια σε όλες τις Divas και όχι μόνο Divas. Βοηθάει τον Ziggler να νικήσει σε matches με interference και τέτοια, κάνοντας distract το referee. Οπότε η Stephanie της λέει να είναι καλή Divas Champion. Έπειτα της λέει να μην πολύ πάει κόντρα στην ίδια, γιατί μπορεί να την απολύσει όποτε θέλει. Έπειτα βγαίνει η Caitlyn, διακόπτει τη Stephanie, γι' αυτό και αυτή τα ακούει και λέει, λέει η Stephanie πως αν με ξαναδιακόψεις θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και πραγματικά η Στέφανη δείχνει ότι είναι η αρχηγός από τις Divas. Το δείχνει, κάνει ξεκάθαρα τη θέση της στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας στο Divas Division. Και έχουμε έπειτα μπρολ μεταξύ Caitlyn και AJ Lee. Κάτι που περίμενα να συμβεί. Αυτό με τη Στέφανη δεν περίμενα καθόλου. Επίσης μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το μπρολ είχαμε ένα μικρό έτσι ατυχηματάκι με τα ρούχα της Caitlyn. Όσοι δεν ξέρετε γιατί μιλάω, ringsofpain.gr θα βρείτε σχετικό άρθρο. Ψάξτε λίγο εκεί στα άρθρα, είναι κάπως πιο παλιό. Το παρατήρησα και το έγραψα όμως αμέσως στο Νότι. Φίλε μου, Νότι, αν βλέπεις αυτό το review, είσαι μεγάλο μάτι. Μετά ο Big Langston παίρνει την AJ, σηκωτεί, like και ο boss ο Big Langston, σαν τον τολυφίδα η AJ. Την παίρνει και φεύγει, ενώ αυτή φωνάζει εκεί, ορίεται και τέτοια. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε, το Caitlyn AJ feud θα συνεχιστεί λογικά. Μετά στη συνέχεια έχουμε United States Championship Match μεταξύ Dean Ambrose και Kane. Όπως είχαμε βασικά και στο payback, έτσι και εδώ έχουμε ακριβώς το ίδιο match, one on one, ακριβώς όλα τα ίδια τα πράγματα, μόνο που αλλάζει το περιβάλλον, Raw και Payback. Και πολύ απογοητευτήκατε όπως μου είπατε από τον Dean Ambrose εναντίον Kane στο Payback. Εγώ προσωπικά όχι, πρώτον γιατί δεν είχα υψηλές προσδοκίες και δεύτερον, εντάξει, δεν ήταν και τόσο κακό match, παρόλο που κράτησε λίγο και τέλειωσε και με count out. Πολύ δεν σας άρεσε αυτό που τέλειωσε με count out και ανοίξει ο Ambrose, έκανε retain. Εδώ ο Kane είπε πως δεν πρόκειται να ξεφύγει ο Ambrose, όμως τελικά ξέφυγε κατά κάποιο τρόπο ο Ambrose, γιατί ο Kane νίξε αυτό το match, όμως νίξε με disqualification, δεν είναι ο νέος United States Champion. Ο Roman Reigns του έκανε spear, ο Seth Rollins έκανε και αυτός interfear βέβαια και μετά είχαμε ambush από τη Shield. Διέλυσαν τον Kane για άλλη μια φορά, του έσκασαν triple powerbomb, κάτι που triple powerbomb έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό από τη Shield. Οπότε είναι κάτι καλό να ξαναβλέπουμε, δεν με χάλεσε καθόλου που δεν είδα τον Dean Ambrose εναντίον Kane, δεν ήθελα να το ξαναδώ, να σου πω την αλήθεια, για τέταρτη φορά. Και αυτό εδώ που έγινε ήταν πολύ καλύτερο, γιατί κιόλας η AJ, λέω, τα έχω χάσει.
Η Vin Guerrero είχε πάρει εντολές από τον Triple H ότι αν κάτι κάνει η Shield και τέλος πάντων χαλάσει κάποιο μάτσι, κάποιο brawl αρχίσει και τέτοια, να πάρει σοβαρά μέτρα η Vin Guerrero. Και κάτι τέτοιο δεν το έκανε. Μετά backstage που ήταν η Shield, προσπάθησε εκεί να τους επιπλήξει, να τους την πει λίγο. Δεν τα κατάφερε, γιατί μετά εμφανίστηκε και ο Vince McMahon, ο οποίος είπε συγχαρητήρια στη Shield για αυτό που έκανε. Γενικότερα όλος ο χαρακτήρας της Shield αρέσει στο Vince από ό,τι φαίνεται. Κάτι που δεν είπε για τον Kane, είπε αυτός ο κλόν με τη μάσκα τόσα χρόνια με τυρανάει, δεν τον πάω και πολύ. Ωραίο backstage segment, είχαμε γενικότερα πολλά έτσι backstage segments με συγκρούσεις Triple H, McMahon και Stephanie και με τη Vin Guerrero εκεί. Περιπλέκονται και άλλα τα πράγματα μεταξύ των McMahons, ωραία όμως backstage segments και αυτό έχει σημασία. Μετά έχουμε τον Jeff Coulter να κάνει την εμφάνισή του και να μας λέει ότι ο Jack Swagger είναι τραυματισμένος στο χέρι, όλοι το ξέρουμε, δεν θα επιστρέψει ακόμα. Όμως μίλησα μαζί του και συμφωνήσαν να έχουν ένα νέο έτσι ακόλουθο του Jeff Coulter, θα μπορούσαμε να πούμε, που ίσως κάνει και team up με τον Jack Swagger. Αυτός είναι ο Αντώνιο Σεζάρο. Όπως είχα προβλέψει και εγώ και είχα πει σε προηγούμενα reviews μου, ο Αντώνιο Σεζάρο χρειαζόταν να μπει κάτω από τη θερούγα του Coulter. Τώρα, πείτε μου λίγο κάτι. Ήμουν ο μόνος που μου σπάσε τα νεύρα ο Michael Cole, που έλεγε συνέχεια «Ω, τον υποκριτεί τον Coulter και είναι διπρόσωπος. Πραγματικά πατάει αυτά που είχε πει και τώρα παίρνει τον Αντώνιο Σεζάρο». Σταμάτα, ανθρωπέ μου, να δούμε το match. Δηλαδή, σε όλο το match πρέπει να το λέει αυτό, ίσως και σε όλο το match. Ήταν πραγματικά εκνευστικό. Άντε να το πεις, παιδί μου, δύο φορές, γιατί έχει δίκιο, εντάξει. Έβριζε τους ξένους, τώρα παίρνει τον Σεζάρο. Αλλά το να το λέει συνέχεια ο Κολ, μόνο καλό στο storyline τους δεν κάνει, έλεος. Το match του Αντώνιο Σεζάρο ήταν μαζί με τον William Regal. Καταπληκτική κίνηση αυτή που βλέπουμε στην εικόνα. Highlight of the match, σίγουρα. Καλύτερη από τον Neutralizer ήταν, γιατί δεν το έκανε τόσο καλά σε όλο Regal τον Neutralizer. Τέλος πάντων, με William Regal in action. Τι περιμένετε να δούμε, τίποτα φοβερό. Πάντως αυτή η κίνηση ήταν πολύ καλή. Και παρόλο που τώρα πια ο Regal εντάξει δεν το έχει, αλλά είναι μεγάλος τρίλος και σίγουρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ το WWE. Στην πάροδο του χρόνου. Το match λοιπόν τελείωσε με νίκη του Σεζάρο με τον Neutralizer, όπως φανέρωσα και λίγο πιο πριν. Εύκολη νίκη σχετικά για τον Σεζάρο. Δεν ξέρω καν αν ο Regal έκανε κίνηση. Μπορεί να έκανε μία-δύο άντε το πολύ. Αλλά πάνω κάτω ήταν squash match. Έτσι λοιπόν γίνεται over ο Σεζάρο σαν Coulter client, Coulter, με τον Coulter να είναι manager του. Τέλος πάντων, τώρα για το αν θα κάνουν tag team με το Swagger δεν ξέρω, αλλά επειδή δεν βλέπω να τους χρησιμοποιούν one on one, δηλαδή ξεχωριστά το Σεζάρο ατομικά, ξεχωριστά το Swagger ατομικά, ίσως τους κάνουν ομάδα. Τώρα, το να λέει και ο Σεζάρο with the people πρώτα απ' όλα ακούγεται τραγικό από τον Σεζάρο. Και επίσης, αν πιαστεί ο Σεζάρο να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ κουβαλώντας μαζί του μαριχουάνα, ο Jeff Coulter είναι καταραμένος. Τέλος, είναι γεγονός. Main event segment. Βασικά, όχι ακριβώς. Ο John Cena, ο WWE Champion, για ίσως την πρώτη φορά στα χρονικά, κάνει segment στη μέση του show. Είναι αυτό θαύμα? Τι γίνεται, ρε παιδιά, δηλαδή, μόλις το είδα έμεινα. Εντάξει, ξέραμε ότι opening segment πήρε ο Ντελιρίο με τον Bank. Τελικό, πήραν πάλι ο Ντελιρίο με τον Bank. Και μπαίνει ο John Cena στη μέση, γιατί συμβαίνει τέτοιο πράγμα στον Golden Boy. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, ήταν όλο αυτό που είπε δεν ήταν καθόλου σημαντικό, οπότε καλύτερα που δεν πήρε opening segment. Γιατί είπε πολύ απλά ότι είναι έτοιμος για την επόμενη δοκιμασία στο Money in the Bank και πολύ απλά ότι κράτησε το λόγο του και ανοίξε το Ryback. Μετά όμως έχουμε τον Mark Henry να κάνει την είσοδό του, ο οποίος Mark Henry τις τελευταίες μέρες γράφει στο Twitter του ότι θα εμφανιστεί στο Raw για μια μεγάλη δήλωση και μάθαμε ότι αυτή θα ήταν η συνταξιοδότηση του Henry. Θα σταματήσει δηλαδή το wrestling. Προσωπικά δεν θέλω να σταματήσει το wrestling ο Henry. Όσο και να φαίνεται περίεργο, είναι ένας από τους καλύτερους big men, πιστεύω, και έχει βοηθήσει σίγουρα την εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Εμένα ο Henry μου έχει δώσει καλά μάτς, είναι εντάξει διασκεδαστικός. Σαν face και έτσι όπως έπαιξε γενικά το ρόλο, μ' αρέσει το μικρόφωνο. Σαν heel, εντάξει, είναι στο ring το ίδιο πάνω κάτω, αλλά στο μικρόφωνο σαν heel δεν είναι τόσο φοβερός. Δεν ξέρω γιατί, μπορεί να είναι πιο απελευθερωμένος ως face. Ο John Cena κάθεται και παρακολουθεί το λόγο του Henry εκεί. Του δίνει για τη ζώνη μάλιστα έτσι για να την υψώσει. Είναι η μόνη ζώνη, η WWE ζώνη που δεν έχει κατακτήσει την καριέρα του. Ο Mark Henry όλες τις άλλες έχει πάρει σύμφωνα με τον JBL νομίζω. Τέλος πάντων. Και μετά όταν τελειώνει αυτός ο συγκινητικός έτσι αποχαιρετιστήριος λόγος, ο John Cena μπαίνει και σηκώνει το χέρι του Henry. Όλο το κοινό φώναζε You still got it, one more match και τέτοια.
Υπήρχαν Henry fans στο κοινό, παρόλο που μισή από εσάς πιστεύω δεν σας αρέσει ο Mark Henry. Και ξαφνικά εκεί όπως του σήκωνε το χέρι, ο Mark Henry πιάνει τον John Cena WWE Champion και το σκάει κάτω, World Strongest Slam. Απίστευτο. Ήτανε απίστευτο. Εγώ, αν θυμάστε στο Rings of Pain, πιο παλιά είχα γράψει άρθρο ότι ο ίδιος ο Henry είχε γράψει στο Twitter του «Δεν συνταξιοδοτούμε». Άλλαξαν τα πράγματα τις τελευταίες μέρες. Μας έριχνε στάχτη στα μάτια. Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα παραιτηθεί, είναι η αλήθεια. Αλλά ούτε ποτέ πίστεψα ότι θα γίνει αυτό με τον John Cena. Πίστεψα απλά ότι ίσως κάτι γίνεται με την εταιρεία, έχει προβλήματα και δεν θα το δούμε για κάποιο καιρό ή κάτι τέτοιο. Αλλά τελικά όντως έπαιξε πολύ καλά το ρόλο του και διέλυσε τον Cena και θα έχουμε μάτς μεταξύ αυτών των δύο για Dirty John στο Money in the Bank. Πολύ καλό segment. Στη συνέχεια έχουμε Chris Jericho εναντίον Heath Slater. Όπου εντάξει, πραγματικά τι περιμένετε από το match αυτό δεν ήταν φοβερό. Σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή, λες ρε φίλε ο Chris Jericho να κάνει over the 3MB. Μετά σκεφτόμουν, όχι ρε Jericho, μην το κάνεις ρε Chris, γιατί άμα γίνει αυτό θα ξεφτυλιστείς τελείως να πούμε. Δηλαδή, άμα κάνει over the 3MB ο Jericho, μπορεί και αυτό που είχε συμβεί με το Raw και το Stone Cold που τους είχε νικήσει την ίδια βραδιά, ξεχαστεί κατευθείαν. Δεν υπάρχει το πράγμα, κάνεις job στη 3MB, δεν υπάρχει. Είναι τραγικό, είσαι ξεφτύλας. Αλλά σοβαρά τώρα το match δεν ήταν τίποτα φοβερό. Μετά από μία ήττα ο Jericho χρειαζόταν κάποιον να τσακίσει. Και ποιος θα ήταν αυτός ο κάποιος που θα τσάκιζε? Βέβαια η 3MB, γιατί είχαμε 1, 2, 3 code breakers. Φανταστείτε, μέχρι και ο Triple H κορόιδεψε τη 3MB όταν στο backstage segment με την Guerrero της είπε ναι, κάνεις πολύ καλή δουλειά, έχεις τη 3MB στο show. Έλειωσα στο γέλιο πραγματικά και ο Triple H είναι δικός μας. Θεωρεί τη 3MB ξεφτυλισμένη ομάδα. Ναι! Τέλος πάντων, ο Chris Jericho παίρνει λίγο τα πάνω του μετά από το payback και συνεχίζουμε στο show όπου ο Miz είναι guest στο commentary και μετά πραγματικά από ένα πάρα πολύ καλό match και ένα πάρα πολύ καλό τελείωμα στο Intercontinental Championship match στο payback, όπου ο Curtis Axel πήρε την νίκη την ώρα που έκανε figure 4 leg lock ο The Miz στον Wade Barrett και έκανε πίνω ο Axel στον champion. Πήρε την νίκη, controversial νίκη και όλα αυτά, ok σίγουρα, αλλά μετά έχουμε τον champion, τον νέο Intercontinental Champion Curtis Axel σε αγώνα ενάντια στο Sin Cara. Είναι η τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, στην ιστορία του Axel που έχουμε αυτό το match. Και πραγματικά όταν είδα το Sin Cara λέω πάλι job στον Axel, ρε φιλαράκι, τόσο καλά πας. Δηλαδή βλέπουμε το Sin Cara μόνο όταν είναι να κάνει job σε Axel σε main shows. Δηλαδή μετά τον βλέπουμε μόνο σε main events. Σε Superstar και NXT δεν ξέρω, σε Superstar μπορεί, σε NXT δεν νομίζω. Αλλά ο Sin Cara κάνει καλά matches με τον Axel, γι' αυτό και δεν έχω πρόβλημα που τον βλέπουμε και συνέχεια να τον βάζω να κάνει job στον Axel. Αν βλέπουμε καλά match, ok, εντάξει. Μην με παρεξηγήσετε, θεωρώ ότι ο Sin Cara είναι πολύ καλός high flyer, αλλά αυτό το ότι είναι ευάλωτος στους τραυματισμούς και το ότι έχει τραυματιστεί αρκετές φορές στο παρελθόν, σίγουρα σχεδόν για μένα του έχει στερήσει κάποιο αξιόλογο push. Χάνει λοιπόν με αυτό εδώ, με αυτή την κίνηση, με αυτό εδώ, το νέο finisher από τον Curtis Axel, ήταν ένα έτσι innovative DDT. Θα δούμε τώρα αν συνεχίζει να το χρησιμοποιεί, πάντως ο Axel μετά κάνει και ένα έτσι λίγο κορυδεύει το Miz, υψώνει και τη ζώνη λέγοντας αυτό δεν το έχει εσύ, είναι δικό μου, είμαι ο νέος. Intercontinental Champion, ο Heyman εκεί το συγκρατεί όπως βλέπουμε και στην εικόνα για να μην ξεκινήσει κάποιο πιθανό έτσι brawl. Main event time όμως τώρα, Alberto Del Rio, World Heavyweight Champion ενάντια στον CM Punk, ο οποίος πήρε νίκη ενάντια στον Chris Jericho στο payback. Από την άλλη, ο Del Rio νίκησε τον Dolph Ziggler και έγινε ο νέος World Champion στο payback, του οποίου payback το review είναι το περασμένο μου βίντεο, όσοι δεν το έχετε δει δείτε το. Το match αυτό θα το βάλω match of the night γιατί ήταν πάρα πολύ καλό. Δύο πολύ καλοί wrestlers σίγουρα, από τη μία έχουμε τον CM Punk ο οποίος προσωπική άποψη είναι απίστευτος wrestler, ο αγαπημένος μου superstar, και από την άλλη έχουμε τον Del Rio, ο οποίος Del Rio, ήμουν από τους πρώτους που έχω πει ότι μου αρέσει ο Del Rio στο ring, ακόμα όταν ήταν heel φανταστείτε πέρυσι, και εντάξει πολλοί μου λέγανε σου αρέσει ο Del Rio, είναι ξεφτυλισμένος και τέτοια, αλλά εντάξει, δεν τον θεωρώ φοβερό στο ring, αλλά δίνει καλά matches. Δεν τον δηλαδή βαριέσαι ή λες ο Del Rio τώρα έχει match. Τώρα στα segments, στα mic segments, δεν τον θεωρώ super, αλλά άμα κάνουν πιθανό feud με τον Punk, καλό θα ήταν. Θα μ' άρεσε να δω πιθανό feud Del Rio Punk. Το match εδώ, match of the night, το βάζω, ήταν ωραίο και θέλω ξανά αυτούς τους δύο να τους δω να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον. Θα μ' άρεσε στο επόμενο Raw. Δεν νομίζω να πω την αλήθεια, εδώ σε κάποια φάση είχε το πάνω χέρι ο Punk, έσκασε GTS στον Alberto Del Rio και ο Del Rio έτσι βγήκε από το ring.
μαζί με τον Ρικάρντο πήρε τη ζώνη και φύγανε. Εντάξει, κλασική αντίδραση από Χιλ. Να πω την αλήθεια, δεν περίμενα να γίνει έτσι, αλλά δεν με πείραξε πραγματικά καθόλου που έγινε. Ίσα-ίσα, που μου άρεσε κιόλας που έγινε έτσι. Γιατί φανταστείτε τι έγινε όταν ο Del Rio ανέβηκε εκεί πιο πάνω προς το stage. Ο Dolph Ziggler εμφανίζεται και διαλύει και τον Del Rio και τον Ricardo Rodriguez μαζί. Από ό,τι φαίνεται, ο Ziggler γυρνάει face και επιτέλους τώρα που γυρνάει face, είμαι σίγουρος ότι μετά από λίγους μήνες, άμα με το καλό γυρίσει face ο Ziggler, οι περισσότεροι θα αρχίζουν να λένε: ο Ziggler είναι απίστευτο superstar, είναι πάρα πολύ καλός και τέτοια. Ενώ όταν ήταν heel, όλοι το βρίζανε επειδή είχαν συνέχεια, έφυγε από τα μάτια και τον Big Langston και την AJ και τέτοια. Σιγά σιγά το έχει καταλάβει και το WWE. Σιγά σιγά ο κόσμος και το WWE Universe αρχίζει να αναγνωρίζει το ταλέντο του Ziggler. Παίρνει chance ο Ziggler και παρόλο που είναι heel. Αυτό σημαίνει κάτι. Αυτό σημαίνει ότι αν το γυρίσει face θα παίρνει ακόμη περισσότερα chance ο Ziggler. Και επειδή το WWE είναι έξυπνοι επιχειρηματίες, το έκαναν και ο Ziggler μάλλον θα γυρίσει face. Το πρόβλημα είναι με το Twitter του, το οποίο είναι heel Ziggler. Τέλος πάντων. Double turn λοιπόν από ό,τι φαίνεται, heel ο Del Rio, face ο Ziggler και θα οδηγήσει αυτό συνέχεια το feud, οπότε δεν με πειράζει αυτό που έγινε στο payback, αφού έχουμε double turn, όπως είπα και στο payback review, δεν θα έχουμε θέμα. Όμως δεν έχει τελειώσει ακόμα το show, μετά ο CM Punk είναι στο ring, πανηγύριζε εκεί για την νίκη του, πανηγύριζε βασικά απλά ακουγόταν η μουσική του και έβλεπε τι γινόταν πάνω στον brawl Ziggler Del Rio και έπειτα έχουμε την εμφάνιση του Brock Lesnar. Σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή, θα γίνει, ναι, θα γίνει F5 στο CM Punk. F5 στο CM Punk και ξεκινάει από ό,τι φαίνεται feud CM Punk, Brock Lesnar. Οι Heyman guys από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσουν πόλεμο. Δεν ξέρουμε ακόμα αν ήταν πρωτοβουλία του Heyman να βγει ο Lesnar, γιατί ο Heyman δεν εμφανίστηκε πουθενά. Ή ο Lesnar απλά παραξηγήθηκε από αυτά που είπε ο Punk στον καλύτερο του φίλο και βέβαια αφεντικό του. Δεν μπορούσαμε να πούμε αφεντικό του, εντάξει, manager του Heyman. Προσβλήθηκε από αυτά και βγήκε απλά, έσκασε F5 στο bank. Ανυπομονώ τρελά για επόμενο ρο. Δεν νομίζω θα έχουμε εξέλιξη σε SmackDown. Το αστείο σε όλη τη φάση αυτή ήταν ότι βγαίνει ο Lesnar έτσι χαμογελαστός και αυτά. Παίρνει μικρόφωνο, μόλις παίρνει μικρόφωνο ο Lesnar, δεν κάνω πλάκα. Πέθανα στο γέλιο. Λέω όχι, θα κάνει promo ο Lesnar με το CM Punk, θα γελάσουμε τώρα. Και τελικά μας έδειξε πόσο καλά mic skills έχει ο Brock Lesnar. Πετώντας αστραπιαία το μικρόφωνο και κάνοντας F5 στο CM Punk, ήταν πολύ ωραίο τελείωμα για ρο. Ήταν πολύ ωραίο ρο. Αυτό που μου την έσπασε εμένα είναι ότι ήξερα ήδη τι θα γίνει με τον Brock Lesnar. Από πού το ήξερα, γιατί μου το είχατε σκατώσει μέσα στα spoilers το payback review και το payback predictions για spoilers το payback. Δηλαδή, ζητάω όχι spoilers και από κάτω κάθεστε και τσακώνεστε και βρίζεστε. Και πετάτε και spoilers, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Άστα τα spoilers, βγάλτε από τη μέση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάθεστε και τσακώνεστε κάτω από το βίντεο. Υπάρχει λογική, δηλαδή ο ένας κάθεται βρίζει τον Bank, ο άλλος τον Ziggler, ο άλλος τον Del Rio, ο άλλος βρίζει τον Biggie Langston, την AJ, δεν ξέρω κι εγώ ποιον βρίζετε κάτω στα σχόλια. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Δηλαδή, αν είναι, ρωτήστε κάτι κάτω στα σχόλια να συζητήσουμε όλοι μαζί πολιτισμένα, χωρίς βρισίες, χωρίς τίποτα κανονικά. Πιστεύεις ότι ο Bank δεν είναι καλός? Γράψτε κάτω στα σχόλια. Ρώτα τι πιστεύετε οι άλλοι, να απαντήσουμε από κάτω, να απαντήσω και εγώ να βάλω τη γνώμη μου, να σου πούμε πολιτισμένα τι πιστεύουμε. Όχι να βρίζει ένα στον Πάγκο, άλλο να βρίζει τον Del Rio. Α, είναι κότα ο Πάγκο επειδή έφευγε, τώρα είναι κότα ο Del Rio. Δεν είναι αυτό τώρα λογικό. Είναι τελείως ηλίθιο. Δηλαδή, γιατί να κάθεστε και να τσακώνεστε? Άμα μου πείτε ένα σοβαρό λόγο που κάθεστε και τσακώνεστε, θα το δεχτώ. Συνεχίστε να τσακώνεστε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά θέλω να δω σοβαρό λόγο. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην τσακωθείτε και κάτω από αυτό το review για το αν είναι καλύτερο ο Lesnar ή ο Punk. Και οι δύο είναι πολύ καλοί wrestlers. Τέλος, θέλω να μου γράψετε comments, όχι να τσακώνεστε τα comments. Να μου γράψετε comments τι πιστεύετε για το Raw, αν σας άρεσε. Brock Lesnar αντίον CM Punk, το βλέπετε Money in the Bank ή SummerSlam. Ό,τι άλλο θέλετε από κάτω στα σχόλια, απόψεις για αυτό το Raw, για Mark Henry. Σας άρεσε αυτό που έγινε, το segment, εμένα πάντως μου άρεσε. Το match με τον John Cena στο Money in the Bank, τι πιστεύετε? Επιστροφή RVD. Τι πιστεύετε και γι' αυτό, με τους McMahons, τι λέτε να συμβεί, όλα τα σχετικά, διάφορες απόψεις από κάτω στα σχόλια. Επίσης, όπως πάντα, στο description θα έχω τα links για ringsofpain.gr, τη σελίδα του Rings of Pain στο Facebook, τη δικιά μου σελίδα του καναλιού στο Facebook, wrestlingnews.gr και τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Twitter για όσους θέλετε. Θα είναι όλα τα links από κάτω στο description. Είμαι ο Reaper! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε για άλλη μια φορά σε ένα review. Show off!